τι έγινε σήμερα όταν φίλοι, άνθρωποι από το χώρο της τέχνης και βεβαίως οι συγγενείς του, με πρώτο τον πατέρα του, τον Χάρη Κλίν, είπαν το τελευταίο αντίο στον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Ο πόνος βουβός για όλους. Η τελευταία σύντροφος της ζωής του συνοδεύει τον Νίκο Τριανταφυλλίδη στην τελευταία του κατοικία. Κοντά της, εκτός από τους γονείς και τους στενούς συγγενείς του βραβευμένου σκηνοθέτη, φίλοι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ηθοποιοί που συνεργάστηκε στο πέρασμα των χρόνων, πλήθος απλού κόσμου που έσπευσε να δώσει κουράγιο στον Χάρη Κλίν και από τον πολιτικό κόσμο ο Πέτρος Τατσόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Νίκος Ξηδάκης. Ένα μεγάλο αντίο σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Στο τελευταίο αντίο ήταν εκεί οι περισσότεροι που τον γνώριζαν προσωπικά. Η Κατερίνα Γιουλάκη που τον έζησε από μικρό παιδί, ο Ρένος Χαραλαμπίδης που έφτασε από τους πρώτους, ο στενός του φίλος Φέδων Γεωργίτσης, αλλά και τραγουδιστές που είχαν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο στο παρελθόν, όπως ο Γιώργος Μαργαρίτης και ο Μανώλης Μητσιάς. Τον ήξερα τον Νικολή, ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί, ταλαντούχος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος, ικανότατος, σπουδαίο παιδί, τεράστια απώλεια. Για τον πολιτισμό και τι να πεις, δηλαδή δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, είναι να κάνουν κουράγιο δική του. Όλοι έψαχναν να βρουν λόγια για να στηρίξουν το Χάρη Κλίν που βιώνει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Στιγμές που κάθε πατέρας προσεύχεται να μην ζήσει ποτέ. Είναι λυπηρό ένας γονέας να θάβει το παιδί. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Ούτε στον εχθρό αυτό δεν έβγαζε, λέει και η παροιμία. Καλλιτέχνες και φίλοι που δεν μπόρεσαν να δώσουν το παρόν στο νεκροταφείο του ζωγράφου έστειλαν στεφάνι. Ανάμεσά τους ο Λάκης Λαζόπουλος και η Μέρη Χρονοπούλου. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, έτσι είμαι λίγο σε περίεργη φάση. Στεφάνη έστειλε η Ακαδημία Κινηματογράφου και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάστηκε με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια της ομάδας. Έβαλε τη συμβολή του και τον κόπο του και τα αισθήματά του και την τέχνη του σαν σκηνοθέτη, σαν συγγραφέας, σαν παραγωγός. Με δάκρυα στα μάτια και η πρώην σύντροφος του Νίκου Τριανταφυλλίδη σαν η Μπαλτζή, που μεγαλώνει το παιδί που απέκτησε μαζί του. Ένα παιδί που όταν μεγαλώσει θα μάθει για το ταλέντο, τις γνώσεις, τις ευαισθησίες και το καθαρό βλέμμα του Νίκου Τριανταφυλλίδη, που τον έκαναν αγαπητό στο πέρασμα των χρόνων σε όλο και περισσότερους. Καλό το ταξίδι. Και πάμε στο γεγονός.